Τραγικό ήταν το τέλος της περιπέτειας της 17χρονης μαθήτριας από το δεύτερο γέλ Αλεξάνδρειας που νοσηλευόταν από το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου σε νοσοκομείο της Ρώμης μετά από πτώση της από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου της Ιταλικής πρωτεύουσας. Τη βαθύτατη οδύνη της για το χαμό της 17χρονης μαθήτριας εκφράζει η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο ειδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται να δικαστούν ένας τοπογράφος μηχανικός και τρεις υπάλληλοι της ΔΕΗ Κατερίνης για υπόθεση παράνομης ηλεκτροδότησης αυθαίρετων ακινήτων σε διάφορες περιοχές της Πιερίας. Εντός του 2015 θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ που ανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Πάνος Κουρλέτης. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο θέμα των αναλογιστικών μελετών των ταμείων, στηρίζοντας τις δηλώσεις του κ. Ρωμανιά και επαναλαμβάνοντας ότι έγιναν εσκεμμένα λάθη που οδήγησαν στη μείωση συντάξεων και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ενώπιον της Ολομέλειας.